안녕하세요. καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο self-study κορεάτικων μαζί μου και πάμε να δούμε τα περιεχόμενα για τη σημερινή γραμματική. Σήμερα λοιπόν, αυτά που θα δούμε είναι τα εξής. Ρι, αόιο, εσό. Και πάμε να δούμε αμέσως τι είναι το καθένα αναλυτικά. Πάμε να δούμε για το ρι, το οποίο είναι μόρια αντικειμένου. Τα κορεάτικα δεν έχουν ούτε πτώσεις, ούτε άρθρα, ούτε αριθμό, τίποτα από όλα αυτά. Οπότε, για να ξεχωρίζουμε τι είναι σε μία πρόταση το αντικείμενο και τι το υποκείμενο, έχουμε κάποια συγκεκριμένα μόρια. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζουμε το μόριο που μας προσδιορίζει το αντικείμενο μέσα σε μία πρόταση. Όταν έχουμε ουσιαστικό και πίσω βάζουμε λοιπόν το ρλ ή το ρλ, τότε αυτό που παίρνουμε είναι το αντικείμενο του μεταβατικού ρήματος. Για να ξεχωρίζουμε πότε χρησιμοποιούμε το ρλ και πότε το ρλ, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν το ουσιαστικό τελειώνει σε σύμφωνο, τότε μπαίνει το ρλ από πίσω και όταν το ουσιαστικό τελειώνει σε φωνία, τότε μπαίνει το ρλ. Όταν μιλάμε στην καθημερινότητα, το μόριο αυτό μπορεί να παραλυφθεί, ειδικά αν έχουμε μικρές προτάσεις όπου καταλαβαίνεις αμέσως ποιο είναι το αντικείμενο της πρότασης, κάποιες φορές δεν το λένε και καθόλου. Οι αρχάριοι όμως καλό θα ήταν να χρησιμοποιούν τα μόρια ώστε να μπορούν να εξασκούνται στη γλώσσα, παρόλο που οι native speakers, δηλαδή αυτοί που μιλάνε κορεάτικα, οι κορεάτες δεν τα χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε μία πρόταση που σημαίνει ότι μου αρέσουν τα μήλα. Σάγκουαριλ τουάχεο. Μπορούμε να παραλείψουμε το μόριο, το ρλ, και να πούμε σάκουα τσουάχεο. Δεύτερη ενότητα είναι το αόγιο. Αυτό είναι μια μεγάλη ενότητα στα κορεάτικα. Συγκεκριμένα το αόγιο είναι ο άτυπος ευγενικός τύπος που έχουμε σε καταλήξεις ρήματος. Και θα εξετάσουμε τρεις διαφορετικές εκδοχές για να μπορέσουμε να δούμε τι χρησιμοποιούμε και πότε. Η πρώτη εκδοχή που πρέπει να θυμάσαι είναι πως αν το τελικό φωνήεν του ρήματος ή του επιθέτου είναι α ή ο, τότε η κατάληξη θα είναι άγιο. Πως μπορούμε να δούμε ποιο είναι το τελικό φωνήεν? Τα ρήματα πάντα σε παρέμφατη μορφή θα είναι με το τα στο τέλος. Άρα αμέσως καταλαβαίνω ότι το τελείωμα είναι το τα και το σώμα, αν θέλετε, του ρήματος είναι το υπόλοιπο. Δηλαδή εδώ έχουμε το ρήμα σάλτα που σημαίνει ζώο και χωρίζουμε, παίρνουμε δηλαδή το πρώτο, είναι το σάλ που είναι το σώμα και το τα η κατάληξη. Εδώ βλέπουμε ότι το φωνήεν, το τελικό φωνήεν είναι το α στο σάλτα. Δεν κοιτάμε το πατήμα από κάτω που είναι σύμφωνο, κοιτάμε το φωνήεν πάντα. Άρα έχουμε α. Άρα βγάζοντας το τα, την τελική κατάληξη, και βάζοντας άγιο, παίρνουμε σαράιο. Σαράιο. Ωραία. Όντα, που σημαίνει έρχομαι, θα γίνει ουάιο. Βγάζουμε το τα και βάζουμε το άγιο. Κάντα, πηγαίνω, κάιο. Στο τρίτο πινακάκι βλέπουμε ότι μας εξηγεί λίγο και το ουάιο και το κάιο. Στο ουάιο έχουμε ο και α, ουά, υπάρχει και φωνήεν που μάθαμε στα γράμματα. Και το κάιο, δεν θα πούμε κάιο, υπάρχει ήδη α μέσα στο κάιο, οπότε απλά βάζουμε το γιο, κάιο. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι αν το τελικό φωνήεν του ρήματος ή του επιθέτου είναι οτιδήποτε εκτός από α ή ο, τότε η κατάληξη που θα μπαίνει θα είναι το όγιο. Έχουμε το ρήμα μόκτα, που σημαίνει τρώω, και θα γίνει μοκόιο. Τσούντα, δίνω, θα γίνει τσόιο. Μάσιντα, πίνω, μασόιο. Και η τελευταία μας εκδοχή και η πιο εύκολη για εμένα είναι όταν έχουμε κατάληξη με χάντα. Το χάντα αλλάζει και γίνεται χέιο. Άρα εδώ έχουμε μαλχάντα που σημαίνει μιλάω, βγάζουμε την κατάληξη το τα και το χα θα γίνει χε, οπότε έχω μαλχέο. Κόγμπου χάντα, διαβάζω, κόγμπου χέο. Πίκον χάντα, είμαι κουρασμένος, πίκον χέο.
Και τέλος, το τελευταίο που έχουμε να δούμε σήμερα στη γραμματική είναι το εσώ, που σημαίνει στο. Σε προηγούμενο βίντεο είδαμε το «ε». Το «ε» είναι για τοποθεσία που κάποιος ή κάτι υπάρχει όταν έχουμε και το ρήμα «ήτα». Δηλαδή, είμαι εκεί, δεν κάνω κάτι, απλά υπάρχω εκεί. Ενώ το «εσώ» η διαφορά είναι ότι μπαίνει πίσω από ένα μέρος, δηλαδή μπορώ να πω δηλαδή στο σχολείο, «χακιο εσώ», στο γραφείο, στο εστιατόριο, όπου γίνεται μία ενέργεια. Στα παραδείγματα δίπλα, στο ένα έχω «τσιπέσω κονγκουχέω», δηλαδή διαβάζω στο σπίτι. Από το σπίτι διαβάζω, κάνω μία ενέργεια. Στο δεύτερο όμως έχουμε «ανίλ τσιπέσω», σήμερα είμαι στο σπίτι. Είμαι, απλά υπάρχω, δεν δηλώνει κάποια ενέργεια, δεν κάνω κάτι, οπότε μπαίνει το «ε». Πάμε να δούμε πώς γίνονται κάποια ρήματα. Τα έχουμε σε απαρέμβατη μορφή, οπότε πάμε να τα κλείσουμε με το «α», «ο», «ο». Το πρώτο είναι το «κάτα», που το είπαμε και πριν, άρα θα γίνει «χάιο». Στο δεύτερο έχω «τσιγκουρουλ», «μανάτα». Αυτό σημαίνει «συναντώ τους φίλους μου», άρα θα γίνει «τσιγκουρουλ», «μανάιο». «Τσιγκουρουλ». Μετά έχω το ρήμα σε παρέμφατη μορφή πίτζα ρι πάτα. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνω, παίρνω τη βίζα μου. Άρα θα γίνει το επόμενο ρήμα είναι γιονχα ρι πόντα. Αυτό σημαίνει βλέπω ταινία. Γιονχα είναι η ταινία. Εδώ μπορούμε να δούμε επίσης και το μόριο αντικειμένου. Και πότα είναι το βλέπω. Άρα θα γίνει Ιονχάριλ πάιο. Από κάτω έχουμε τσέγελ ήλτα. Αυτό σημαίνει διαβάζω βιβλίο. Άρα θα γίνει τσέγελ ηλικόρα. Δεν έχουμε σε αυτή την περίπτωση ούτε α, ούτε ο, άρα θα γίνει με όιο. Μετά έχουμε τσουμλ τσούντα, που σημαίνει χορεύω. Τσουμλ τσόρο. Επόμενο, μουρλ μασίδα, που σημαίνει πίνω νερό. Μουρλ μασόρο. Ιονγόρλ χαρτσίδα. Αυτό σημαίνει διδάσκω αγγλικά. Άρα Ιονγόρλ χαρτσόρο. Τένισρλ τσίδα. Παίζω τένις. Τένισρι τσόρο. Επόμενο ρήμα, τέγελ πλίτα. Αυτό σημαίνει ότι δανείζομαι ένα βιβλίο. Τέγελ πλίτα. Επόμενο, ομάκελ τίτα. Ακούω μουσική. Ουμάκελ τυράρα. Το τίτα είναι ένα ανώμαλο ρήμα, οπότε γίνεται ριλ. Επόμενο ρήμα. Σέσου χάτα, που σημαίνει πλένω το πρόσωπό μου ή τα χέρια μου με νερό. Είπαμε με τα χάτα είναι το εύκολο, είναι όλα χέο, άρα σέσου χέο. Σουκτσε χάτα, που σημαίνει κάνω τις ασκήσεις μου. Σουκτσε χέο. Οπότε αφού όλα είναι τα υπόλοιπα με χάτα, απλά θα πούμε τι σημαίνουν. Ουντον χάτα
είναι ότι κάνω άσκηση, ασκούμε το σώμα μου. Yagi hada, μιλάω. Il hada, δουλεύω. Tona hada, σημαίνει παίρνω τηλέφωνο. Atsim siksa hada, σημαίνει ότι τρώω πρωινό. Tsomsim siksa hada, τρώω μεσημεριανό. Tsonyok siksa hada, τρώω βραδινό. Suyong hada, κολυπάω. Computer il hada, είμαι στο κομπιούτερ. Yoheng il hada, ταξιδεύω. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε το διαλογάκι, να πούμε πρώτα τις ημέρες της εβδομάδας. Οπότε έχουμε Βολιόιλ, Δευτέρα. Χαϊόιλ, Τρίτη. Σουγιόιλ, Τετάρτη. Μοκιόιλ, Πέμπτη. Και Κουμιοϊ, Παρασκευή. Εδώ δεν μας έχει το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο είναι το Ιωϊ και η Κυριακή Ιλιοϊ. Ουσιαστικά ένα κόλπο για να τις μάθετε πιο εύκολα είναι ότι εφόσον όλες έχουν Ιωϊ, μπορείτε απλά να μάθετε αυτά εδώ, τα μπροστά, ίσως βοηθήσει. Wel ha su mokum to il. Και μετά βάζουμε το γι. Επίσης εδώ να πούμε κάποιες λέξεις που μπορεί να μην ξέρετε. Το Taeyukwan είναι το γυμναστήριο. Coffee shop δεν το χρησιμοποιούμε πλέον στην Κορέα. Αυτό είναι για την καφετέρια, αλλά πλέον οι Κορέα τη λένε καπέ. Καπέ. Οπότε όχι coffee shop. Καπέ. Το σοκουάν είναι η βιβλιοθήκη. Κουκτζάν είναι το σινεμά. Και χακκιό το σχολείο. Τώρα, ο διάλογος μας είναι ο Χάνς και η Ειρήνα και μιλάνε μαζί. Ειρήνα, σι, όλιο ηλέμο, εω. Ειρήνα, τι κάνεις την Δευτέρα? Ουντον, εω. Κάνω άσκηση, αθλούμε. Ότι έσω, ουντον, εω. Πού αθλείσαι? Τι γιουκουάν έσω, ουντον, εω. Αθλούμε στο γυμναστήριο, βλέπουμε και το έσω εδώ. Στο γυμναστήριο κάνω μία ενέργεια. Χάνς, εσύ, όλιο ηλέμο, εω. Χάνς, εσύ τι κάνεις τη Δευτέρα? Τσόντο, ουντονγεο. Και εγώ, τσόντο σημαίνει και εγώ, ουντονγεο. Αθλούμε. Μπορείτε στο διάλογο να αλλάξετε τις μέρες και να τις συνδέσετε με το δίπλα που έχει. Δηλαδή, στο Χαγιοίλ, τη Τρίτη, έχει Τσίγκριλ Μανάντα. Κόπι, σοπ, όχι. Τσίγκριλ Μανάντα, καπέ. Άρα, θα πήγαινε. Ειρήνα, σι, Χαγιοίλε, μοέο. Τι κάνεις την Τρίτη, Ειρήνα? Τσίγκριλ μανάω. Συναντώ τους φίλους μου. Ότι έσω τσίγκριλ μανάω. Και θα πούμε καπέ έσω τσίγκριλ μανάω. Χάνσι συνήν χάγιο ηλε μοέω τσόντο τσίγκριλ μανάω. Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνοι σας και τα υπόλοιπα για να κάνετε πράκτης. Πάμε να διαβάσουμε αυτά τα κειμενάκια ένα-ένα. Θα τα διαβάσω, θα γράψουμε και λέξεις που πιθανώς να μην ξέρουμε και μπορείτε μετά να σταματήσετε το βίντεο για να το διαβάσετε κι εσείς μόνοι σας κάποια στιγμή. Και ξεκινάμε με το πρώτο. Λέπινγκ σινούν όλιο ηλε σούγιον τζανγκεκαιό. Λέπινγκ σινούν όλιο ηλε σούγιον τζανγκεκαιό. Ο Λέπινγκ την Δευτέρα πάει στο κολυμπητήριο. Άρα, σούγιον τζανγκ. Είναι το κολυμπητήριο. Από κάτω. Χαγιοίλε, χακκιοέσο, τέκουαντόριλ, πεωέο. Την Τρίτη, στο σχολείο, μαθαίνει τέκουαντό. Τέκουαντό δηλαδή. Άρα, Taekwondo είναι το Taekwondo και Pewoyo
Είναι από το ρήμα πέουτα. Πέουτα και γίνεται πεωρό. Και σημαίνει μαθαίνω. Κουμιόιλε, κτσάνεσο, γιονχάρουλ παρό. Την Παρασκευή πάει στο σινεμά και βλέπει ταινία. Ηλιόιλε, κονχάνε καιό, τσίγκουγκα, χάγκουγκε βαϊό. Την Κυριακή πάει στο αεροδρόμιο γιατί ο φίλος του ήρθε στην Κορέα. Κονχάν είναι το αεροδρόμιο. Τσίγκου είναι ο φίλος. Και Hankook η Κορέα. Άρα πάμε άλλη μία το κείμενο όλο μαζί. Λέπινγκ σινούν ολίο ηλε τσιγιονζάνε καρό. Χάγιο ηλε χακιο εσώ τεκοντορουλ πεωρό. 금요일에 극장에서 영화를 봐요. 일요일에 공항에 가요. 친구가 한국에 와요. 다음에 να δούμε το δεύτερο κειμενάκι. Έχω γράψει ήδη τις λέξεις. Έχουμε. Ειρήνα σύνην월요일에 도서관에서 공부해요. Η Ειρήνα την Δευτέρα διαβάζει στη βιβλιοθήκη. Τόσοκαν, βιβλιοθήκη. Κομπούχεο είναι το ρήμα. Κομπούχατα, διαβάζω. Χαγιοίλε, τσιγκουχακό, γιαξοκί ισορό. Τσιγκουχακό σημαίνει με τους φίλους μου, χακό είναι μαζί με. Γιαξοκ σημαίνει υπόσχεση. Εδώ, γιαξοκί ισορό σημαίνει έχω σχέδια ή αλλιώς όπως λέμε στην Ελλάδα, έχω κανονίσει. Στο επόμενο από κάτω. Σουγιοίλε, πεκουατσόμεσο, σοπινγκεό. Την Τετάρτη, κάνει ψώνια στο εμπορικό. Πεκουατζόμ, εμπορικό. Μοκιόιλ πουτό, κουμιόιλ κάτσι, γιοχέγγλ χεό. Από την Πέμπτη έως την Παρασκευή ταξιδεύει. Πουτό κάτσι σημαίνει από μέχρι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε να πούμε από μία πόλη σε μία άλλη πόλη, δηλαδή σόλ πουτό, πουσάν κάτσι, ή αλλιώς άμα θέλω να πω έχω διαβάσει το βιβλίο από αυτή τη σελίδα μέχρι αυτή τη σελίδα, σημαίνει από μέχρι. Και τσουμάρε σικανίσορο. Τσουμάρ είναι το Σαββατοκύριακο. Σικανίσορο, έχω χρόνο. Πάμε να το διαβάσουμε όλοι μαζί. Ειρήνα συνήν, ουγιο ηλε τόσο κανέσο κομπού χεό. Χαγιο ηλε τσίγκου χακό γιαξο κίσορο. Σουγιο ηλε πεκουάτσο μεσο σιόπινγκ χεό. Μοκιο ηλ πουτώ κουμιο ηλ κατσί γιοχέγγλ χεό. Τσουμάρε σικαν ισορό. Πάμε και στο τελευταίο κειμενάκι. Χάντσε συνήν οδόνε χακκιοέσο κομπούχεο. Ο Χάντς από το πρωί είναι στο σχολείο και διαβάζει. Οδόν είναι προμεσημβρίας, σαν πρωί μπορούμε να το πούμε, πριν το μεσημέρι. Διαβάζει στο σχολείο χακκιοέσο κομπούχεο. Στο σχολείο διαβάζει. Κρίκο, όχουε ηλχέο. Κρίκο, επίσης και όχουε, όχου είναι μετά μεσημβρίες, το απόγευμα, ηλχάντα, δουλεύω. Ποτόν, όλιο ηλπούτο, κομιό ηλκάτσι, άτσου παπαέο. Συνήθως, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή είναι πολύ απασχολημένος. Ποτόν, συνήθως. Χάτσου σημαίνει πολύ. Και παπάω είναι από το πάπουτα και γίνεται παπάω που σημαίνει απασχολημένος είμαι.
απασχολημένος. Σουγιοίλο τον, ηλκοψίε, τένισι τζάνεσο, τένισι ριλτσόλο. Την Τετάρτη, το απόγευμα, στις 7, παίζει τένις στο γήπεδο τένις. Τένισι τζάν είναι το γήπεδο τένις, ηλκοψίε είναι στις 7. Μας δίνει και το ότον, άρα ξέρουμε ότι είναι 7 το απόγευμα. Μιοίλ όχουε, τσιγκριλ μανάιο. Την Παρασκευή το απόγευμα συναντά τους φίλους του. Ιλιοίλε, τον Σανχαιό. Την Κυριακή κάνει πεζοπορία. Την Σανχάτα, κάνω πεζοπορία, ανεβαίνω σε ένα βουνό. Πάμε να τη διαβάσουμε όλο μαζί. Χάνσε συνήν, οτζόνε χακιο εσώ κομπουχαιό. Κρίκο, οχουε ηλχαιό. Ποτόν, γόλιο ηλ πουτό, κομιο ηλ κάτσι, άτσου παπάω. Σουγιο ηλ οτζόν, ηλ κοψιέ, τένισε τζάνεσο, τένισε ρηλ τσόρο. Κομιο ηλ οχουε, τσίγκριλ μανάω. Ήλιο ηλε, τσίγκσαν χαίο. Και αυτό. Τώρα, είπαμε πάρα πολλές λέξεις σήμερα. Εάν θέλετε, θα αφήσω στο βίντεο, στην περιγραφή, ένα link όπου έχω φτιάξει για το μάθημα αυτό, αλλά και για άλλα, flashcards, όπου μπορείτε να διαβάσετε τις κορεάτικες λέξεις. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ και εγώ για εμένα, για να μάθω λέξεις καλύτερα, οπότε μπορείτε να μπείτε στο link και να διαβάσετε τις λέξεις που έχω. Και μπορείτε να φτιάξετε και δικά σας flashcards με δικές σας λέξεις που θέλετε, για όποιον δεν ξέρει την εφαρμογή ή ψάχνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να το κοιτάξετε. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο και τα λέμε σε επόμενο.